Πάμε τώρα να συνδεθούμε μέσω Skype με τον κύριο Γιώργο Ραυτογιάννη. Είναι βαλιστικός αναλυτής και θα μας βοηθήσει λίγο να ρίξουμε φως στον τρόπο που εκτελέστηκε τελικά ο Γιώργος Καραϊβάς με τον, και τι τελικά μας δείχνουν οι κάλικες, ο τρόπος εκτέλεσης, η διαδρομή αυτή, πώς έχουμε πάρα πολλές απορίες και σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα κυρία Χριστίδου και από μένα. Καλημέρα στο πάνελ και στους τηλεθεατές σας. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να εκφράσω τη λύπη μου τόσο στην οικογένεια του Γιώργου του Καραϊβάς όσο και στη δημοσιογραφική οικογένεια για την απώλεια αυτή. Αναφορικά με τα δεδομένα τα οποία μου θέσατε, εκείνο το οποίο μπορώ να προσεγγίσω και να σας πω είναι ότι πράγματι πρόκειται για μια οργανωμένη επίθεση, πρόκειται για μια επίθεση και μια δολοφονία η οποία έγινε αφού είχαν επιτηρήσει αναλυτικά το σημείο στο οποίο τελικά εκτέλεσαν το σχέδιό τους. Αλλά επειδή ακούστηκε κάτι για το σιγαστήρα, ξέρετε ο σιγαστήρας δεν παράγει πάντα απόλυτη σίγαση ενός όπλου. Mm. Μπορεί να παραχθεί και ένας υπόκοφος θόρυβος, γιατί η παραγωγή του ήχου ενός πυροβολισμού είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων. Δεν είναι μόνο της καύσης της πυρίτιδας, της έκρηξης του καψιλίου. Είναι και το φράγμα του ήχου που σπάει η βολίδα όταν εξέρθει από την κάνη. Άρα για να πετύχουμε μία απόλυτη σίγαση θα πρέπει να έχουμε λάβει υπόψη μας όλη αυτή την παραμετροποίηση. Ο υπόκοφος όμως θόρυβος εν είδη πόρτας που κλείνει όπως αναφέρθηκε που ακούστηκε είναι ενδεικτικό της ύπαρξης σιγαστήρα και άκουσα και έναν αυτόπτη μάρτυρα ο οποίος ανέφερε ότι κάτι προεξήχε από το όπλο. Από εκεί και πέρα, κάτι το οποίο είναι πολύ άλλωστε σημαντικό είναι πάλι. Είναι και αναμενόμενο, γιατί είναι και μέρα μεσημέρι στον Άλυμο, μέσα στη γειτονιά. Νομίζω ότι είναι αναμενόμενο. Ναι, είναι αναμενόμενο. Εξαρτάται βέβαια και το είδος του εγκλήματος. Δεν χρησιμοποιείται παντού σιγαστήρας. Βέβαια εκείνο που πρέπει να προσεγγίσουμε πάλι είναι το εξής. Ο τρόπος που έγινε το περιστατικό, ο τρόπος δράσης και τελικά οι βολίδες που έπληξαν τον Γιώργο τον Καραϊβάζ κατά το 50%, 12 είναι οι πυροβολισμοί, δεν είναι 17, έχουν οι ανακοινωθεί 12. Δεν είναι 17 τελικά. Όχι, 12. Είναι 12. Έχουν ανακοινωθεί 12, εκ των οποίων οι 6 έπληξαν τον Γιώργο τον Καραϊβάζ. Αυτό σημαίνει ότι σε μία κοντινή απόσταση δεν μπορείς να έχεις αστοχία στο 50%. Άρα το πιθανότερο είναι ότι εκμεταλλεύτηκαν το στοιχείο του ευνηδιασμού. Τον ευνηδίασαν. Άρχισαν να πυροβολούν προφανώς κινούμενοι με μικρή ταχύτητα από τη μηχανή από μία αλφα απόσταση. Τον ευνηδίασαν και όταν πλέον κάποιοι από αυτούς τους πυροβολισμούς τον έπληξε και τον κατέστησε ανίκανο να αντιδράσει, πήγαν από πάνω από ό,τι έχει ακουστεί δημοσιογραφικά πάντα και τον εκτέλεσαν. Οι πυροβολισμοί είναι από πάνω και ένας είναι και στο κεφάλι. Άρα από τους κάλικες τελικά που έχουν βρεθεί αυτή τη στιγμή και από τη βαλιστική που θα γίνει, τι συμπεράσματα μπορούν να βγουν, αφού τελικά από ό,τι μας είπε και ο Γιάννης προηγουμένως, το όπλο αυτό είναι δεν καθαρό. Είναι καταγεγραμμένο, είναι καθαρό. Άρα δεν μπορεί να βοηθήσει την αστυνομία προς την κατεύθυνση που πρέπει να κινηθεί. Τι μπορούμε να συμπεράσουμε. Κοιτάξτε να δείτε. Μία βαλιστική έρευνα δεν περιέχει μόνο το στοιχείο της συγκριτικής αντιπαραβολής. Πράγματι έγινε αυτή η αντιπαραβολή και βρέθηκε ότι το όπλο είναι καθαρό. Άρα δεν συνδέεται με άλλη υπόθεση. Δεν συνδέεται με γνωστή, γιατί αν συνδεόταν με άγνωστη πάλι θα υπήρχε το στοιχείο του αγνώστου. Αλλά το θέμα όμως είναι ότι γίνεται και βλητική διερεύνηση του τόπου. Από την βλητική διερεύνηση του τόπου και του οχήματος μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα όσον αφορά την κίνηση των δραστών, τον τρόπο που έδρασαν και με διαμέσου του modus operandi να μπορέσουμε να τη συνδέσουμε την πράξη αυτή με άλλες αντίστοιχες πράξεις που ενδεχομένως δεν έχουν εξιχνιαστεί. Ξέρετε, στη χώρα μας έχουν υπάρξει και άλλες ανάλογες περιπτώσεις, όχι μόνο σε δημοσιογράφους, αλλά και σε άλλους πολίτες. Και το θέμα είναι ότι μερικές από αυτές έχουν ξεχνιαστεί, άλλες όχι. Εκείνο το οποίο πρέπει να εκμεταλλευτούμε σε κάθε περίπτωση, να εκμεταλλευτούν οι αρχές, και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στα εργαστήρια και στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, από τα οποία άλλωστε και προέρχομαι,
αλλά και στην ασφάλεια και στο τμήμα εγκλημάτων καταζωής για τον τρόπο που χειρίζεται τις υποθέσεις. Και πιστεύω ότι με την εκμετάλλευση όλων των στοιχείων, τα οποία δεν θα μείνουν μόνο στα βαλιστικά ευρήματα, αλλά θα προχωρήσουν και στην ανάλυση των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, της άρσης του απορρίτου, και δηλαδή, περιμένουμε και τις κάμερες των καμερών, οπωσδήποτε οι κάμερες είναι πολύ σημαντικές, βέβαια, αλλά και σε υποθέσεις από τον μπλόκο τις οποίες χειριζότανε ή από τα κανάλια στα οποία εργαζόταν, από υποθέσεις γενικά με τις οποίες είχε να ασχοληθεί ο Γιώργος ο Καραϊβάς. Mm-hmm. Από τις κάμερες, εκείνο που είναι σημαντικό είναι να προσεγγίσουμε και να δούμε οι δράστες τον ακολούθησαν από το σταθμό ή είχαν στήσει καρτέρι γιατί γνώριζαν τις κινήσεις του. Προσωπικά εκτιμώ το δεύτερο. Προσωπικά εκτιμώ ότι τον είχαν παρακολουθήσει σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, τον περίμεναν την συγκεκριμένη ώρα, ήξεραν ότι θα πάει στο σπίτι και εκεί πλέον εφήρουνασαν το σχέδιό τους, αδιαφορώντας ακόμα και για αυτούς που τους έβλεπαν. Είχαν καλύψει τα χαρακτηριστικά τους. Τώρα και με τον κορονοϊό προσφέρεται ακόμα περισσότερο, φορώντας τη μάσκα, την κουκούλα. Αν έχει μια μηχανή δικαιολογούνται η κουκούλα. Κράνος φορούσε ο οδηγός. Κράνος φορούσε ο οδηγός. Μόνο οδηγός. Ο συνοδηγός, ναι, ναι. Ο συνοδηγός έχει ακουστεί, ο συνεπιβάτης μάλλον, έχει ακουστεί ότι φορούσε κουκούλα, γυαλιά και μάσκα κοροναϊού. Που ήταν και εκείνος που τελικά εκτέλεσε τον δημοσιογράφο. Εκείνος, γιατί ο άλλος ήταν ο χειριστής του οχήματος διαφυγής. Και επειδή αναφερθήκαμε σε όχημα διαφυγής... Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, συγγνώμη που σας διακόπτω. Για αυτό που είπατε ότι ενώ ήταν πολύ κοντινή απόσταση, είχαν 50% επιτυχία... Αστοχία. Αστοχία, ναι, και, ναι, και επιτυχία αντίστοιχα στην πρόθεσή τους. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω αν αυτό προδίδει μία απειρία ή αν εσείς πιστεύετε ότι πρόκειται για οργανωμένο έγκλημα από επαγγελματίες δολοφόνους, παρά αυτό την αστοχία να... αυτή. Ναι. Αυτό θα πρέπει να το δούμε συλλογικά. Mm-hmm. Στην αρχή δεν σας κρύβω ότι σκέφτηκα ότι πρόκειται για κάποιους οι οποίοι δεν ήξεραν καλά το χειρισμό ή οτιδήποτε άλλο. Μη επαγγελματίες. Από τα στοιχεία όμως που έχουν προκύψει, καταλήγω σε ένα συμπέρασμα ότι άρχισαν και πυροβόλησαν από μια ικανή απόσταση για ευνηδιασμό. Άρα αυτό δείχνει έναν επαγγελματισμό, τον ευνηδίασαν, τον καθήλωσαν προκειμένου να τον πλησιάσουν και να τον εκτελέσουν. Άρα δείχνει μια επαγγελματική κίνηση και έναν επαγγελματικό τρόπο δράσης. Πληρωμένο συμβόλαιο εκείνο... θανάτου, δηλαδή πιστεύετε ότι κρύβεται από πίσω, ότι δεν ήταν ο ίδιος ο δράστης που ενδεχομένως ήθελε να εκδικηθεί ή να τιμωρήσει τον Γιώργο Καραϊβάς, αλλά έχει οπλιστεί από αλλού το χέρι του. Ναι, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, είναι ένα ισχυρό ενδεχόμενο. Τα πάντα συγκλίνουν προς αυτή την άποψη. Δεν υπάρχει απόδειξη αυτή τη στιγμή, αλλά τα πάντα συγκλίνουν προς αυτή την άποψη. Εκείνο το οποίο όμως θα ήθελα να σας πω είναι και για τη διαφυγή. Αυτό που βλέπουμε και με το όχημα διαφυγής, γιατί πολλοί είπανε για υποστηρικτικές ομάδες κτλ. Ξέρετε, όσο περισσότεροι γνωρίζουν ή συμμετέχουν σε μία πράξη, τόσο περισσότερα στόματα υπάρχουν στο μέλλον. Άρα εγώ εκτιμώ ότι ήταν οι δύο, είχαν αφήσει ένα όχημα διαφυγής σε κάποιο άλλο σημείο και από εκεί πλέον διέφυγαν και μένει να ανεβρεθεί και το όχημα που χρησιμοποίησαν, αν και εφόσον δεν έχει ήδη ανεβρεθεί. Αυτό το μηχανάκι δηλαδή. Το... Αυτό το μηχανάκι. Μικρού κυβισμού. Το οποίο ήταν και μικρού κυβισμού προκειμένου να μην δώσει στόχο. Δηλαδή με ρίμνησαν ακόμα και να μην δώσουν στόχο στους περιοίκους ή ακόμα και στον ίδιο τον Γιώργο τον Καραϊβάς, στο ίδιο το θύμα. Κύριε Ρευτογιάννη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.